Με πολύ δημιουργική διάθεση, ο σεφ Γιώργος Γραμματικόπουλος θα μας παρουσιάσει ελληνικές αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις. Με κριτικές κυρίως ρίζες και με βασικό συστατικό, ένα έδεσμα που επάξια κατέκτησε μια σημαντική θέση εκτός των άλλων στις ευρωπαϊκές γκουρμέ κουζίνες. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη συνταγή. Τα υλικά που θα χρειαστούμε σίγουρα είναι το βασικό υλικό, το σαλιγκάρι. Μέσα από τη δημιουργική κουζίνα που θα κάνουμε, θα πρέπει να αναδείξουμε το σαλιγκάρι. Έχω αποσύρει από τη συσκευασία μου τα σαλιγκάρια, τα έχω σουρώσει και τα έχω χωρίς τα λάδια τους. Τα λάδια τους τα έχω φυλάξει ξεχωριστά. Η μία συσκευασία λοιπόν είναι με το ξύδι μου και η άλλη συσκευασία είναι το σαλιγκάρι με το σκόρδο μου. Θέλω λίγο τα μυρωδικά σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τα σαλιγκάρια τα οποία είναι μαριναρισμένα με σκόρδο θα χρησιμοποιηθούν για τη δεύτερη συνταγή που θα παντρέψουμε με το σολομό. Τα σαλιγκάρια τα οποία είναι με ξύδι, επειδή έχουν και κάποια γλυκά στοιχεία στο μαγείρεμά τους, θα προτιμούσα να τα κάνω, να τα αποδώσω σε ένα φρικασέ, οπότε να έχω πολλές γεύσεις μαζί. Άλλωστε, στην πυραμίδα της γεύσης πρέπει να συμπληρώσουμε τουλάχιστον 5 γεύσεις για να έχουμε μια ολοκληρωμένη γεύση στο στόμα μας και ένα ισορροπημένο πιάτο. Στο επόμενο στάδιο της συνταγής έχω κάνει ένα μπλανσέ το σπανάκι. Ο καθένας, εγώ έχω χρησιμοποιήσει σπανάκι στη συγκεκριμένη συνταγή. Ο καθένας μπορεί να βάλει σταμναγκάθι, μπορεί να βάλει μαρούλι, μπορεί να βάλει ό,τι εκείνος προτιμάει. Μου αρέσει τη συγκεκριμένη συνταγή το σπανάκι γιατί βγάζει μια γλυκύτητα και θεωρώ πως με το φρικασέ ταιριάζει απόλυτα. Μια κλασική παρασκευή όπου είναι από τις βασικές παρασκευές που μαθαίνουμε όλοι μας στα πρώτα μας βήματα στις κουζίνες είναι να κάνω ένα ρου με βούτυρο ή με αλεύρι αντίστοιχα ή με λάδι. Τα υλικά λοιπόν που θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε τη βάση του αυγολέμονου είναι τα υγρά, το ελαιόλαδο και η γεύση που έχει το βαζάκι από τα σαλιγκάρια. Θα χρειαστώ αλεύρι. Θα το ψήσω πάνω στη φωτιά μου μέσα στο κατσαρολάκι μου. Θα σβήσω με το ζωμό μου, ζωμό κοτόπουλου προτείνω. Και μόλις αυτό πάρει μια-δυο βράσεις και έρθει στο επιθυμητό δέσιμο, έχει την υφή που εγώ επιθυμώ, είναι αυτή εδώ η υφή που θέλουμε, θα το αποσύρω από τη φωτιά και θα κάνω ένα λιεζόν με τρεις κρόκους. Το λιεζόν για όσους δεν ξέρουν είναι ότι εάν θα ρίξω τους κρόκους απευθείας σε μια κατσαρόλα την οποία την έχω βγάλει από τη φωτιά, εάν θα ρίξω κατευθείαν τους κρόκους θα ψηθούν και θα κόψουν. Οπότε πρέπει από το ζεστό μείγμα να βάλω λίγο στους κρόκους, να ανακατέψω, να ενσωματώσω και να εξισορροπήσω τη θερμοκρασία και μετά να περάσω το μείγμα με τους κρόκους στο υπόλοιπο μείγμα που θέλω να αποδώσω. Διορθώνω τη γεύση, αλάτι, πιπέρι και λεμόνι και θα την παντρέψω με την παρασκευή που θα κάνουμε με το σπανάκι. Ας περάσουμε λοιπόν στο τηγάνι, θα ξεκινήσουμε την παρασκευή του φρικασέ. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant de faire semblant. C'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Enfin, n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, la mova, la valira, paradis. Φυσικά μαζί με το φρικασέ
που θα αποδώσουμε για τα σαλιγκάρια. Σαλιγκάρι χωρίς τσικουδιά νομίζω δεν γίνεται, οπότε προτείνω έναν εύκολο αφρό που με την πρώτη μας μπουκιά θα μας δώσει και τη γεύση της τσικουδιάς και μετά φάω το φρικασέ με το σαλιγκάρι. Νομίζω ότι θα είναι ένα αμυγός κριτικό μεζεδάκι και η γεύση μου θα μεταξιδέψει απευθείας στην Κρήτη. Το μόνο που θα χρειαστώ είναι τσικουδιά, μια τσικουδιά καλής ποιότητας θα πρότεινα. Λίγο νερό. Όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες τεχνικές, καλό είναι το νερό που θα χρησιμοποιήσουμε να είναι εμφιαλωμένο. Και άλλο ένα βασικό υλικό που θα χρειαστούμε είναι λίγο λεκυθίνη. Η λεκυθίνη, για να λειτουργήσει και να δουλέψει, θα πρέπει να περάσει τους 67 βαθμούς Κελσίου. Αν δεν περάσω στους 67 βαθμούς Κελσίου, δεν μπορώ να παράγω αφρό από τη λεκυθίνη. Προσθέτω λοιπόν γύρω στα 3 γραμμάρια λεκυθίνη. Και εδώ τα παιδιά στην κουζίνα θα μου το ανεβάσουν στους 65 βαθμούς για να το χτυπήσουμε με το ραβδομπλέντερ να αποδώσουμε έναν αφρό. Έχω τελειώσει με την παρασκευή του φρικασέ. Έχω περάσει τα σαλιγκάρια μου λίγο στο ρόνερ, να ανοίξουν λίγο οι πόροι και να τραβήξουν περισσότερα αρώματα και φρεσκάδα από τα μυρωδικά τα οποία πρόσθεσα. Το αυγολέμονο που χρησιμοποίησα ήταν από τα ήδη από τα λάδια που είχε ήδη συσκευασία μου μέσα και όλη τη γεύση που έχει πάρει από το σαλιγκάρι. Το έχω αποδώσει στο αυγολέμονο, το έχω περάσει μέσα στο φρικασέ μου, άρα δεν έχω χάσει τίποτα από αυτό εδώ πέρα το μαγικό βαζάκι. Συνεχίζω λοιπόν, προσθέτοντας προσθέτω λίγα σαλιγκάρια μας στο φρικασέ. Μετά από το απόλυτα ισορροπημένο πιάτο που μας ταξίδεψε ανοίγοντας νέους γευστικούς ορίζοντες, ακολουθεί ένα ακόμα εμπνευσμένο πιάτο με ένα συνδυασμό που σίγουρα δεν θα περιμένατε. Στο επόμενο πιάτο που θα παρασκευάσουμε θα παντρέψουμε τη στεριά, τα σαλιγκάρια δηλαδή, με τη θάλασσα, όπως ένα κομμάτι σολομού, ένα κομμάτι λαβράκι. Για να κάνουμε ένα χώμα το οποίο θα μας βοηθήσει να έχουμε μια υφή τραγανού στο πιάτο μας, θα χρησιμοποιήσουμε κρητική παξιμαδοκουλούρα και λίγο πάστα από ελιά μαζί με μέλι. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes non, pas de drapeau, on fera des jours de fête. Autant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh.
êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Η δημιουργική κουζίνα στα καλύτερά της, με ένα σεφ ειδικό στο είδος της. Avant-garde κουζίνα, με φαντασία και τέχνη δίχως όρια, όπου το παραδοσιακό πιάτο εξελίσσεται και προκαλεί όλες μας τις αισθήσεις.